Καλημέρα. Μπορούσε να προληφθεί κάτι τέτοιο. Βάσει και των όσων ακούμε και των όσων βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτός ο άνθρωπος πριν από τόσα χρόνια διέπραξε ακόμα ένα στιγερό έγκλημα, νοσηλεύτηκε, πήρε εξιτήριο. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Είναι δύσκολο σίγουρα να προβλέψουμε πολλές φορές μία ανθρωποκτονία, μία δολοφονία ή μία αυτοκτονία. Όμως, ταυτοχρόνως υπάρχουν καμπανάκια έτσι που μας δείχνουν να καταλάβουμε ότι ένα άτομο μπορεί να βρίσκεται σε υποτροπή, να χρήζει φαρμακευτικής αγωγής, να χρήζει νοσηλείας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θέλω να θίξω και έχω αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα πολλάκις και με τα προηγούμενα φωνικά τα οποία είχαμε στην Κύπρο, είναι η ανάγκη η οποία υπάρχει της δημιουργίας τμήματος δικανικής ψυχιατρικής στην Κύπρο, που τουλάχιστον να αρχίσουμε εξωνοσοκομιακά να ασχολούμαστε μόνο με θέματα, το θέμα του συγκεκριμένου τμήματος να ασχολείται μόνο με θέματα δικανικής ψυχιατρικής. Δηλαδή με άτομα τα οποία έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές, χρήζουν συνεχής έτσι παρακολούθησης και αυτά τα άτομα θα πρέπει να επιβλέπονται μέσω του Δημοσίου, μέσω των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όμως ταυτοχρόνως, εκτός από την ανάγκη η οποία υπάρχει στη δημιουργία δικανικής ψυχιατρικής στην Κύπρο, είναι και η ανάγκη αλλαγής βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου. Διότι όταν ένα άτομο έχει μία ψυχική διαταραχή σοβαρή και βρίσκεται σε υποτροπή και μέσω της δικαστικής διαδικασίας βγαίνει ένα διάταγμα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο θαλάσσας για ένα μήνα, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, βελτιώνεται η ψυχική του κατάσταση, βγαίνει, απολύεται από το νοσοκομείο θαλάσσας, τότε δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει το άτομο να παρακολουθείται από ψυχίατρο είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη. Άρα έχουμε ανάγκη της υποχρεωτικής κοινοτικής ψυχιατρικής παρακολούθησης στην κοινότητα, όπως υπάρχει στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία κλπ. Άρα ουσιαστικά κάνετε λόγο για ένα νομικό κενό το οποίο επιτρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να υποτροπιάσουν. Εσείς θεωρείτε αναγκαία αυτή την κάλυψη του νομοθετικού κενού? Δηλαδή θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παρακολουθούνται και στο μέλλον, έτσι? Αυτό είναι σίγουρο. Τα άτομα τα οποία έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές και επίσης έχουν έτσι σοβαρό θέμα εγκληματικών συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα βιασμός, ανθρωποκτονίες, δολοφονίες, αυτά τα άτομα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στην κοινότητα χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση, τακτική παρακολούθηση. Όπως για παράδειγμα υπάρχει ο νόμος στην Αγγλία της υποχρεωτικής κοινοτικής θεραπείας, που ένα άτομο μπορεί να υποχρεούται, για παράδειγμα, να παρακολουθείται κάθε μήνα από το ψυχίατρο, να λαμβάνει ανέσιμη φαρμακευτική κάθε μήνα, να μην λαμβάνει ναρκωτικές ουσίες, να διαμένει σε συγκεκριμένη οικία. Αυτό υπάρχει σε άλλες χώρες. Είναι σημαντικό, το λέμε κάθε τόσο και λιγάκι όταν έχουμε δολοφονίες στην Κύπρο, ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Και ποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη? Ποια είναι η υπηρεσία που αναλαμβάνει την ευθύνη? Είναι το Γραφείο Ευημερίας, είναι οι ψυχιατρικές υπηρεσίες? Ποιος θα παρακολουθεί? Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Για παράδειγμα, η κοινωνική λειτουργία πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι που πρέπει να δουλεύουν μαζί με τα τμήματα υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δυστυχώς υπάρχει αυτό έτσι το κενό μεταξύ αυτών των δύο υπηρεσιών, που χρειάζεται ένα σοβαρό γεφύρωμα και δεν είναι ποιος, είναι ποιοι και είναι μαζί. Ομάδα και δηλαδή. Είναι ομάδα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Τον Παλάκη το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να πηγαίνει από υπηρεσίες σε υπηρεσίες, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι μαύρο και άσπρο. Υπάρχει μια κρίζα ζώνη που μαζί πρέπει να δουλεύουμε. Όχι να πετάμε τον Παλάκη από μια υπηρεσία στην άλλη. Ναι. Τα σημάδια, κύριε Μικελίδη, που σημαίνουν συναγερμό για την ψυχική υγεία, ποια είναι? Πώς μπορεί ένας τρίτος άνθρωπος, ένας παρατηρητής, να καταλάβει και να κατανοήσει ότι κάτι δεν πάει καλά? Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι παρόμοια εγκλήματα, βάσει της βιβλιογραφίας, υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο αγγίζει το 90%. Οπότε πολλές φορές βλέπουμε τα καμπανάκια να χτυπάνε. Το θέμα είναι αν τα ακούμε και αν δρούμε εγκαίρως.
Ταυτοχρόνως, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν σημαίνει ότι όταν όλα δουλεύουν τέλεια και πάλι δεν θα έχουμε ανθρωποκτονίες, δεν θα έχουμε δολοφονίες και δεν θα έχουμε αυτοκτονίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, προσπαθούμε όσο μπορούμε, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν τα νομοθετικά πλαίσια, οι κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε ένα άτομο να παρακολουθείται. Ναι. Είναι σημαντικό όταν ένα άτομο, για παράδειγμα, βρίσκεται σε ενεργή ψύχωση, δηλαδή ακούει φωνές, να τον διατάσσουν να προβεί σε έγκλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το άτομο πρέπει να λάβει έγκαιρα θεραπεία, ίσως και νοσηλεία. Υπάρχουν συγκεκριμένα έτσι συμπτώματα ψυχικών διαταραχών που έτσι χτυπάνε καμπανάκια περισσότερο από άλλα συμπτώματα. Επίσης, για να ξεκαθαρίσουμε, υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορεί, για παράδειγμα, να πάσχουν από σχιζοφρένεια και να είναι αθεκτική σχιζοφρένεια. Δηλαδή, ακόμη να λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά να συνεχίζουν να έχουν υπολοιμματικά συμπτώματα. Δηλαδή, να συνεχίζουν να έχουν ψυχωσικά συμπτώματα, ίσως όχι σε ίδια ανέκταση όσο όταν δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Οπότε αυτά τα άτομα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά και να αξιολογείται η ψυχική τους κατάσταση. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο ίσως πρέπει να δούμε είναι ότι, για παράδειγμα, σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία υπάρχει η κατοίκον ψυχιατρική παρακολούθηση, από την άποψη ότι υπάρχουν και ψυχίατροι που κάνουν κατοίκον επισκέψεις. Πράγμα το οποίο στην Κύπρο δεν έχουμε τη δυνατότητα λόγω υποστελέχωσης και ανυπαρξίας τέτοιας ειδικής μονάδας που ονομάζεται Home Treatment Team στα αγγλικά. Άρα ουσιαστικά, για να τα συνοψίσουμε, εσείς εντοπίζετε ένα νομοθετικό κενό, ένα νομικό κενό στο θέμα της παρακολούθησης μετά την νοσηλεία. Πρέπει να καλυφθεί και πρέπει να παρακολουθείτε από μια ομάδα ειδικών για να μπορεί να παρακολουθείτε σωστά. Ένα άτομο δεν γίνεται. Όμως η υποστελέχωση πάντα είναι το μεγάλο σκαλοπάτι σε αυτά, κύριε Μικελίδη, έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Το σημαντικό όμως είναι να δουλεύουμε σαν ομάδα. Και η κοινωνική λειτουργία πρέπει να είναι στην ομάδα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, να δουλεύουν μαζί, γιατί αυτοί έχουν την εξουσία μέσω του δικαστηρίου να ζητήσουν υποχρεωτική εξέταση για έτσι αν χρειάζεται κάποιος να νοσηλευτεί στο θέμα του νοσοκομείου Αθαλάσσης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μικελίδη, για τα όσα χρήσιμα μας είπατε. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.